Επιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού. Επιδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων είναι αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Επιδεόμεθα υπέρ του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εθελοντών Σιατίστης και πάντων των μελών του Συλλόγου, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Αγαπητά μέλη, φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου μας, στην πρώτη εκδήλωση μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας και τη στήριξη που παρέχετε από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεως του Συλλόγου. Το Δέλτα Σίγμα σας εύχεται καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία. 3 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την τελευταία μας εκδήλωση Ιανουάριος 2020. Σήμερα πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί έχουμε τη χαρά και την ευλογία να είμαστε όλοι εδώ. Έχουμε τη χαρά να κόψουμε όλοι μαζί την πίτα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και αυτό σημαίνει ότι μας αγαπάτε πάρα πολύ. Ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας, υποχρεωτικών lockdown, μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδος για όλους μας, και νομίζω καταλάβαμε αυτά τα 3 χρόνια, τα 2, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Είμαστε εδώ όλοι γιατί μας ενώνει η αγάπη για το Σύλλογο και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου ξεκινάμε ξανά από την αρχή με τη δική σας παρουσία. Κυρίες και κύριοι, είμαι όμως και πάρα πολύ λυπημένη και είμαστε. Γιατί η πρώτη μας εκδήλωση γίνεται χωρίς την παρουσία του αγαπημένου μας Τάκη. Ο Τάκης ήταν ένας από τους ιδρυτές του Συλλόγου και ο αγαπητός πρόεδρος της κοινότητας Σιάτιστας. Ξέρω όμως πως ο Τάκης μας βλέπει από ψηλά και χαμογελάει αυτή τη στιγμή που είμαστε όλοι μαζί. Για 3 χρόνια μπορεί να μην διοργανώσουμε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις, τις μουσικές βραδιές, τα καφέ, τους χορούς μας. Μπορεί να μην συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις του Δήμου λόγω πένθους, και του Τάκη, αλλά και το ευεργέτη μας του Νικολάου Παγιωργίου. Και είμαστε όμως παρόν, 3 χρόνια ήμασταν παρόν. Είμαστε εδώ δίπλα στους συνανθρώπους μας, στηρίζοντας οικονομικά οικογένειες. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλή ευλογημένη χρονιά και πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη και πίστη. Εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε όλοι σας υγεία και δύναμη στη νέα αυτή χρονιά και παρακαλώ όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και το χρόνο να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες των Εθελοντών Πολιτών Σιάτιστας, διότι πραγματικά είναι ένας σύλλογος ο οποίος συμπληρώνει και εξαγιάζει και τις δραστηριότητες των υπολείπων συλλόγων, δηλαδή κινείται και ασχολείται με τα κοινά. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε όλοι μας σήμερα. Να βγούμε δηλαδή από το σπίτι μας και να ασχοληθούμε λίγο με τα κοινά, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε πολύ και την Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ μέσα από την καρδιά μου και όσους συμπαραστέκονται στην εθελοντική δράση για το καλύτερο Σιάτιστας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για την δύναμή σας και τη δράση σας και ευχόμαστε στο Θεό να έχετε πάντα υγεία και δύναμη. Αγαπητοί πρόεδρος και διοικητικά μέλη του όμορφου συλλόγου που έχουμε, των εθελοντών, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια μπήκε λίγο στον πάγο λόγω καταστάσεων, λόγω κορονοϊού και λόγω ενός σοκ που υποστήκαμε όλοι σαν κοινωνία όταν χάσαμε από κοντά μας τον αγαπητό Δημήτρη, πρόεδρο και ένα ενεργό μέλος του Συλλόγου, θα έλεγα από αυτούς ιδρυτές, αιωνία η μνήμη του, να είναι, ξέρω όπως είπατε, μας κοιτάει μακριά και αυτό που θέλει είναι να συνεχίσετε, είναι να συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια.
Γιατί ο Σύλλογος Εθελοντών δεν είναι ένας ακόμη σύλλογος. Δόξα τω Θεώ, ο Δήμος μας έχει πολλούς συλλόγους, ενεργούς συλλόγους. Φίλες και φίλοι, κυρία Πρόεδρε, τιμούμε ιδιαίτερα το έργο και την παρουσία σας. Το τιμάει όλη η Σιάτιστα, όλη η περιοχή. Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες, παρά το μαγειτό, παρά το χιονιά, είναι όλοι εδώ οι συμπολίτες μας. Γιατί ξέρουν το μεγάλο σας μεράκι, την αγάπη σας, την προσφορά σας στον τόπο. Αναφερθήκατε στον εμβληματικό πρόεδρο και πράγματι συγκινούμε στη μνήμη του. Με καρδιά, με παρουσία μικρού παιδιού. Και όλο αυτό μας οδηγεί και εμάς και μας καθοδηγεί στα βήματά μας. Γιατί αυτή είναι η δύναμη του εθελοντισμού, της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τις ανέχειες, ο άνθρωπος βρίσκει περισσότερες δυνάμεις για να συνδράμει τον συνάνθρωπό του. Καλή χρονιά, υγεία και δύναμη σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι η απώλεια του Τάκη είναι μεγάλη στη σημερινή εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά έχει αφήσει εκπρόσωπο εδώ, την κυρία Ελένη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα μέλη του Συλλόγου, της Εθελοντικής Δράσης, γιατί καταφέρατε την αγάπη για αυτόν τον τόπο να τη μετατρέψετε σε προσφορά. Εμείς είμαστε δίπλα σας. Ήδη ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε εγκρίνει ένα ποσό ύψους 10.000 ευρώ για τον περιβάλλοντο χώρο του Αγίου Νεκταρίου. Είμαστε σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες. Να ευχηθώ λοιπόν καλή χρονιά με ένα έτος ουσιαστικό και παραγωγικό για όλους μας. Καλή χρονιά.